Τώρα μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβερδίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόξηση να κάνω μια διόρθωση όσον αφορά τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, τα στοιχεία της Ελστάτ, έκλεισε στο 2,3. Και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, τον μήνα Ιούλιο κλείνει στο 3%. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Όταν μας λέγανε όλο τον Αύγουστο, κύριε Μαραβελίδη, όλο τον Ιούλιο, κύριε Μαραβελίδη, ότι ο πληθωρισμός έπεσε. Στα τρόφιμα υποχώρησε κατά 1,94%. Όχι, έπεσε ο πληθωρισμός. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λέγανε ότι υπάρχει και αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι φοβερό. Αποπληθωρισμός 1,94%. Τώρα βέβαια. Να πούμε ότι ζούμε σε δύο ξεχωριστούς διαφορετικούς κόσμους, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι το εξής. Τα οπωροκυπευτικά και τα φρούτα σήμερα τρέχουν σε τιμές με σπασμένα τα φρένα. Δηλαδή, σήμερα μας στείλανε καταναλωτές από την νησιωτική Ελλάδα σίκα στα 13 ευρώ και 40 λεπτά. Και είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία. 13 ευρώ και 40 λεπτά. Όταν ο παραγωγός δεν τα πουλάει παραπάνω από 2-2,5 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε για ποια είναι η ψαλίδα. Βεβαίως, όταν υπάρχει ασυδοσία στην αγορά, έλλειψη ηλεκτρικών μηχανισμών, αυτά ζούμε καθημερινά. Τα σταφύλια, η σταφίδα σήμερα έχει στα 6 ευρώ και 48 λεπτά. Το καρπούζι είναι δυνατόν να φεύγει από το χωράφι, από τον πύργο Ηλίας στα 20 λεπτά και να φτάνει στον πάγκο, στο ράφι, στο 1 ευρώ και 20 λεπτά. 1,60-1,70 το πεπόνι όταν φεύγει από το χωράφι στα 30 λεπτά. Βεβαίως να πούμε ότι ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης την 1η Μαρτίου εφάρμοσε το νέο ΦΕΚ, το οποίο μας έλεγε καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Προφανώς τότε οι τιμές ήταν τετραπλάσεις από το χωράφι στο ράφι. Ενώ τώρα είναι εξαπλάσεις, εφταπλάσεις. Αυτό μάλλον θα εννοούσε. Και έρχεται ο σημερινός Υπουργός και μας λέει τι, μετά από συναντήσεις αλλεπάλληλες με τους βιομηχάνους, αλλά και με την, με την Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, με τα στοιχεία τα οποία του δίνουν, ότι μειώθηκαν οι τιμές. Ας μας το δείξουν και εμάς που είναι αυτές οι τιμές που μειώθηκαν, και λένε σε 1.300 προϊόντα. Όταν μας λέει, τους διαψεύδει η ίδια η Eurostat. Και ο Υπουργός σήμερα σε δηλώσεις του είπε ότι αναμένω τα αποτελέσματα του πληθωρισμού του Ιουλίου, τα οποία θα είναι θετικά, για να δούμε τα επόμενα βήματά μας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το 2,3 στο 3, 0,7 συν 0,7 στον πληθωρισμό είναι θετικά, τότε να δω ποια είναι τα επόμενα βήματα. Αλλά να σας πω κάτι, τα ψέματα τελείωσαν. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όσο εδώ ήταν. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και οι καταναλωτές είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η απληστία των κερδών, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η εσχροκέρδεια εις βάρος των καταναλωτών, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η λαιλασία στο εισόδημα των οικοκυριών από όλες τις απόψεις. Δεν μπορεί, θέλετε, δεν μπορεί, αλλά από το 2022 θέλετε, μέχρι σήμερα ακριβώς, μπορεί ακριβώς, μια χαρά. Ακριβώς, και μετά από νομίζω 3 ή 4 υπουργούς ανάπτυξης που έχουν αλλάξει, μα όλοι να λένε το ίδιο. Όλοι να λένε το ίδιο. Κανένας να μην διαφέρει, να πει την αλήθεια. Να πει ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και μήνα με το μήνα οι τιμές αυξάνονται. Δεν μπορεί σήμερα που η τιμή παραγωγού στο ελαιόλαδο είναι από τα 6,5 έως τα 7 ευρώ να ανεβαίνει η τιμή του από τα 12,90 στα 13,65. Και να σας πω, αυτά τα έχουμε στείλει και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, τα έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να δούνε την εσχροκέρδεια η οποία υφίσταται ο καταναλωτής καθημερινά. Αυτό το οποίο δεν κάνουν είναι να λένε συνέχεια υποσχέσεις για δίθεν ελέγχους, οι οποίοι ποτέ δεν γίνονται. Ναι, εντάξει, βέβαια. Εμείς τα έχουμε πει από εδώ, τα έχουμε πει και μαζί, ότι οι τιμές δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουν στο τέλος του 2021. Το έχουν πει και οι ίδιοι και το έχουν παραδεχτεί. Και μάλιστα παραδέχονται αντιοικονομικές πολιτικές τακτικές των σούπερ μάρκετ και παραπλανητικές εκπτώσεις, τις οποίες τους έχουμε στείλει, τις έχουν διαπιστώσει και ήδη, και λένε θα ζητήσουμε εξηγήσεις από αυτούς που παραπλανούν τους καταναλωτές και αναλόγως θα δράσουμε. Δηλαδή, αναλόγως θα επιβάλλουμε πρόστιμα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Αλλά θα το κάνουν πότε, αφού ο καταναλωτής θα έχει πληρώσει τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Δηλαδή, βγαίνει ένα μοντέλο παραπλανητικών εκπτώσεων, μένει κάποιους μήνες στην αγορά, άσχετα αν εσείς το έχετε προειδοποιήσει ή όχι. Μετά από μερικούς μήνες συνεδριάζουν οι επιτροπές, γίνεται ο έλεγχος, ζητάνε εξηγήσεις και μετά από άλλους 2-3 μήνες σταματάει το παραπλανητικό κομμάτι της διαδικασίας. Αυτό το έχει πληρώσει ο καταναλωτής. 5 μήνες το έχει πληρώσει. Λέω να κάνουμε, γιατί μιλάμε πάντα με αποδείξεις και συγκεκριμένα παραδείγματα. Διαπιστώσαμε από μία μεγάλη ηλεκτρική ηλεκτρονική αλυσίδα για ένα προϊόν, ηλεκτρική κουζίνα συγκεκριμένα, την οποία πριν τις εκπτώσεις την είχε 5,99 με αρχική τιμή τα 1.200. Πριν τις εκπτώσεις, το τονίζω. 15 μέρες πριν την έναρξη των εκπτώσεων,
την πήγε, που απαγορεύεται, 707 ευρώ. Και έρχεται στην έναρξη της εκτοτικής περίοδου, της θερινής εκτοτικής περίοδου, και λέει 584 ευρώ μείον 50%. Mm-hmm. Από 599 το πήγε 584, δηλαδή 15 ευρώ μείον. Και αυτά τα 15 ευρώ τα παρουσιάζει σαν έκπτωση 50%. Αυτά λοιπόν τα στείλαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τι έχουν κάνει? Και μιλάμε τώρα για περίπου στις 15-20 μέρες το έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Λέει, επειδή τα λέμε αυτά, πιστεύετε, αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση να καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα μπορούσε να το είχε κάνει? Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό το οποίο γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν το κάνει γιατί τα έσοδα στα δημόσια, στα κρατικά ταμεία είναι πολύ περισσότερα, τόσο από τον ΦΠΑ όσο και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα οποία παρουσιάζουν προς τα έξω τα έσοδα ακριβώς μεγάλη επιτυχία, ανάπτυξη πάνω από 2%, και αυτό είναι που θέλει και οι δανειστές, αυτό είναι που θέλει η Τρόικα. Υπάρχει Τρόικα? Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ξένους πια. Τα φτιάχνουμε μόνοι μας τα μνημόνια. Τα κάνουμε ακριβώς. Τα φτιάχνουμε μόνοι μας, όπως είπατε. Όμως εκείνο το οποίο δεν βλέπουν είναι, όπως για παράδειγμα, ένας βουλευτής, νομίζω ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, τι είπε, λέει, να το κάνουμε για να πέσει η ακρίβεια, να το κάνουμε όπως το κάνουν οι ξένοι, όπως το κάνουν οι Γερμανοί, όπως το κάνουν οι Ολλανδοί. Τι κάνουν? Τρώνε μία φέτα καρπούζι. Δηλαδή. Εντάξει, δεν θέλω να βάλω χαρακτηρισμούς, αλλά να πω το εξής. Δεν ξέρει ο κύριος αυτός ότι η κουλτούρα του Γερμανού είναι τέτοια, η οποία έτσι έχει μάθει και έτσι κάνει? Θέλει δηλαδή, νομίζει ότι ο Γερμανός ή ο Βέλγος ή ο Άγγλος ή ο Γάλλος δεν έχει τα χρήματα για να πάρει ένα καρπούζι? Γιατί φτιάχνουν καρπούζια στη Γερμανία, εμείς εδώ τα παράγουμε. Όχι, βέβαια. Τι συζητάμε? Δεν έχει νόημα καν αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μήπως να πηγαίνουμε εμείς διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να πηγαίνουμε Σεπτέμβριο ή Ιούνιο? Για να έρχονται ξένοι μόνο. Μήπως εμείς δεν μπορούμε. Να πηγαίνουμε στη Γερμανία εμείς, αφού έρχονται αυτοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό βράδυ. Τώρα λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.